Γεια χαρά, Γιάννης Μπηλιάτης από το bisma.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο γράφω στο βιβλίο μου «Μπορείς περισσότερα», το οποίο είναι ένα βιβλίο παραγωγικότητας, αλλά έχει και άλλα ωραία πραγματάκια μέσα, όπως ψυχολογία επιτυχίας, παραδείγματος χάρη. Αναφέρομαι σε ένα σημείο για τους τρεις λόγους που πρέπει να κάνεις την ημέρα σου δημιουργική. Και καθώς το ξαναδιάβαζα τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Δηλαδή, το να κάνει την ημέρα του δημιουργική, να έχει μέσα στην ημέρα του στιγμές τις οποίες θα δημιουργήσει. Για να μπορέσει όμως να κάνει την ημέρα του δημιουργική, θα πρέπει να το κάνει αυτό είτε έχοντας ξεκάθαρους τους στόχους του, έτσι ώστε να μπορεί να δουλέψει πάνω σε ένα project με δημιουργικότητα, είτε για χάρη της δημιουργίας. Για να μπορέσει δηλαδή κάτι το οποίο κάνει καθημερινά, που ακόμα και μπορεί να μην του αρέσει, να βάλει δημιουργικότητα σε αυτό, με αποτέλεσμα να μπορεί να αισθάνεται πολύ καλύτερα μέσα στην ημέρα του. Να φτιάξει δηλαδή την ημέρα του, βάζοντας μέσα στην ημέρα του στοιχεία δημιουργικότητας. Και αυτό είναι κάτι που με όλο τον κυκαιώνα των πραγμάτων τον οποίο κάνω τα τελευταία χρόνια, εάν δεν είχα και στιγμές δημιουργικότητας μέσα στην ημέρα μου, πολλές από τις ημέρες μου θα ήταν πολύ επαναλαμβανόμενες και θα ζοριζόμουν πάρα πολύ να τις βγάλω πέρα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι καταφέρνουμε και βάζουμε δημιουργικότητα μέσα στην ημέρα μας, τις κάνει πολύ πιο ενδιαφέρουσες. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπω να βάλετε, ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτό που κάνετε, ακόμα δηλαδή να το πω έτσι λίγο πιο ομά, και αν είστε σε μια δουλειά η οποία δεν σας αρέσει πολύ, δεν σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, προς χάρη του να δημιουργήσεις κάτι, βάλτε λίγο δημιουργικότητα μέσα στην ημέρα σας, βάλτε δημιουργικότητα μέσα στην κουζίνα σας, μέσα οπουδήποτε, έτσι ώστε να φτιάξετε την ημέρα σας να γίνει πιο ωραία. Καλή συνέχεια, καλή τύχη σε όλους, και αν θέλετε το βιβλίο μου, έχουμε το link από κάτω. Γεια χαρά.